Όποιος θέλει, βέβαια, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις, παιδιά. Οτιδήποτε θέμα σας απασχολεί, όχι μόνο για αυτό που είπα, έτσι. Ό,τι θέλει ο κάποιος, ξέρεις, μπορεί να μιλήσουμε ελεύθερα. Σταμάτη να ρωτήσω κάτι εγώ. Να ρωτήσεις. Να ρωτήσω για τις αυτοάνεσες ασθένειες. Ναι. Τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι αφήνεις τη ροή και κυλάει χωρίς να έχεις δύο. Μάλλον υπάρχουν δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι να αφήσεις τη ροή να κυλάει και το άλλο είναι να έχεις αυτή την κατάλληλη ροή, έτσι. Δηλαδή, πάντα κάθε ασθένεια στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από έλλειψη ενέργειας. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή η έλλειψη ενέργειας, η έλλειψη του καναλιού, η έλλειψη θα λέγαμε συνδεσιμότητας με την πηγή που μπορεί να οφείλεται σε διανοητικές, θα λέγαμε, πράξεις, σε φυσικές πράξεις, γενικά σε κάθε δυσαρμονία, έτσι, τι είναι, απώλεια μιας ενέργειας και χρειάζεται να την πάρεις μάλλον από κάπου αλλού αν δεν μπορείς να τη φτιάξεις μόνος σου. Γι' αυτό λέμε είμαστε παρασυντικό σύστημα. Αυτές λοιπόν που είναι αυτοάνωσες στην πραγματικότητα είναι όλες οι ασθένειες αυτοάνωσες. Αναλόγως λοιπόν εμείς, έτσι, το τι νομίζουμε και τι κάνουμε σαν ολική εαυτή, έχουμε και την κατάλληλη ενέργεια αναλόγως στην αποκοπή των μερών του εαυτού μας. Όταν η προσωπικότητα δεν είναι ενωμένη, έτσι θα λέγαμε, με τον ολικό εαυτό και είναι ένα αποκομμένο κομμάτι, είναι φυσικό να έχει βάλει ένα stop στη ροή. Επομένως, κάθε φορά θα κοιτάει μόνο του να φτιάξει τα πράγματα αναλόγως στη δική του γνώση και κυρίως για την τεχνολογία. Αν όμως η τεχνολογία, έτσι, δεν μπορεί να καλύψει 100% τη ροή της ενέργειας, είναι φυσικό ότι θα είναι πρόσχερη. Καταλαβαίνεις, δεν θα μπορεί να φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα που φτάνει τη ροή. Μπας περιπτώσει, κάθε ασθένεια που γίνεται καλά από μόνη της, δεν γίνεται καλά από μόνη της, γίνεται καλά από τη δική σου θέληση. Και η θέληση έχει πάρα πολλά κομμάτια που μπορούμε να πούμε και να τα διασπάσουμε, ότι πρέπει να υπάρχει πίστη, πρέπει να έχει το ανάλογο συνέστημα, δηλαδή, μπας περιπτώσει, όπως είπα, μια ισορροπία στο κανάλι για να μπορεί να εδραιωθεί πάλι μέσα από τις αποκοπές η ίδια η ενέργεια. Παίζει μεγάλο ρόλο η αποδοχή. Κάτι άλλο συμπληρωματικά στο αυτοάνωσο, ειδικά για τον καρκίνο, γιατί έχω φάσει ότι κάθε ασθένεια δυστυχεί και σε κάποιο μπλοκάρισμα, ας το πούμε έτσι. Ο καρκίνος είναι απλά μία αποδοχή του εαυτού. Ο καρκίνος τι είναι? Είναι ένα κομμάτι που λειτουργεί ανεξάρτητα, έτσι. Αυτό το πράγμα λειτουργεί ανεξάρτητα γιατί δεν είναι ομοποιημένο. Είτε εμείς σαν άνθρωποι είμαστε καρκίνο μας στη γη, είτε είναι τα κύτταρα καρκίνο μας εμάς, ακριβώς αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ότι λείπει μέσα μας ένα πράγμα. Η ένωση. Αυτό που είπαμε και πριν, ο κύκλος. Και έρχεται ο πόλεμος. Καταλαβές. Κάθε φορά λοιπόν αυτός ο πόλεμος τι κάνει? Αρχίζει και συγκρίνει. Αρχίζει και απομονώνει. Και κάθε φορά ένα καρκίνωμα είναι αυτό που δεν δουλεύει αρμονικά. Δεν λέω καλό-κακό. Στην πραγματικότητα ο καρκίνος λέει ότι είναι κύτταρα που λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα, έτσι, από τα άλλα. Αλλά το θέμα τι είναι όλα? Να μπορείς να συντονίζεσαι. Αυτό σημαίνει αρμονία. Όταν λοιπόν κάποιος δεν έχει την αρμονία μέσα του και κατακρίνει ορισμένα κομμάτια του, στην εκδήλωση το πιθανότερο είναι να φανεί σαν ένα καρκίνωμα. Και αναλόγως σε ποιο σημείο θα σε πιάσει, στο σώμα, σημαίνει και άλλα πράγματα, θα λέγαμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και να κλείσω με αυτό. Μπορώ να ρωτήσω για δύο συγκεκριμένα όργανα? Ναι, ναι. Για ποια συγκεκριμένα όργανα ή να ρωτήσει εσύ μερικά συγκεκριμένα όργανα για να ακούσω? Επειδή δεν σε ακούω καλά, θέλω να ρωτήσω για δύο συγκεκριμένα όργανα. Ρώτησε. Καρκίνος σε αυτό το σημείο τι σημαίνει? Νεφρά και έντερο. Δεν κατάλαβα όμως, για ποια όργανα μιλάς? Για τα νεφρά και το έντερο. Και το έντερο? Ναι. Κοίταξε, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Σε αυτά δεν έχω μεγάλη ειδικότητα και δεν ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι τα νεφρά, έτσι. Κάθε φορά που μιλάμε για νεφρά, τι καταλαβαίνουμε. Και κάθε φορά που μιλάμε για το έντερο, τι καταλαβαίνουμε. Τις περισσότερες φορές, σε αυτό το πέρα το σημείο που είναι, θα λέγαμε, όλα τα έντερα, μπας περιπτώσει, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί πέρα γίνεται η ανάλυση της τροφής, έτσι. Η ανάλυση, θα λέγαμε, του νερού, η ανάλυση της τροφής. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Ότι μια πηγή ενέργειας, έτσι, για κάποιο λόγο είναι, θα λέγαμε, μολυσμένη. Και όποιος δεν ξέρει λοιπόν να μεταβάλει μέσα, έτσι, να μετατρέπει την ενέργεια, κάθε φορά λοιπόν πάει και κάθεται ακριβώς εκεί, θα λέγαμε,
η αρνητική ενέργεια στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγονται ότι τα κοιλιακά εδώ πέρα, τα τσάκρα, είναι οι ανοιχτές κολάς του ανθρώπου. Από εκεί πέρα πάμε στα χαμηλότερα αστρικά, στον ύπνο μας κτλ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε φορά που ένα όργανο μετατροπής, γιατί αυτά είναι όργανα μετατροπής των ενεργειών, έτσι είναι ένα εργοστάσιο που μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια για να μπορείς να ζεις και αποβάλει αυτά που πρέπει να αποβάλει. Όταν λοιπόν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, κατάλαβε ότι είναι θέμα μετατροπής. Οκ. Μ' ακούς? Εντάξει, σταμάτησε. Ευχαριστώ. Έχω κλειστό το μικρόφωνο. Ναι. Τώρα πιο ειδικά τα νεφρά, επειδή είναι και σαν σφουγγάρια και επειδή μαζεύουν, να λέγαμε έτσι, και παίζουν ρόλο με τα νερά και το ένα και το άλλο, ίσως να είναι και καμιά φορά ένα συναισθηματικό, επίσης πάνω κάτω πιο πολύ συναισθηματικά πράγματα έχουν, αλλά σου παίζει και με το κατώτερο συναισθηματικό λίγο. Κάνεις άλλο στο μια άλλη ερώτηση. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο καρκίνος στα μικρά παιδιά. Ο καρκίνος στα μικρά παιδιά, παιδιά, να καταλάβετε τι γίνεται. Κάθε φορά όταν λέμε μικρά παιδιά, δεν είναι στην πραγματικότητα μικρά παιδιά. Είναι στην πραγματικότητα μια συνέχιση του DNA. Οπότε εμείς μπορούμε να ξαναβλέπουμε τη ζωή ότι ξαναγεννάται από την αρχή, αλλά δεν είναι καθαρή. Είναι μια συνέχιση του DNA. Και αν το DNA είναι εκφυλισμένο, θα βγει εκφυλιστικά. Άρα λοιπόν οι ψυχές, τα λέγαμε, διαλέγουν πολλές φορές για να παίξουν ανάλογα σενάρια, που είναι πάρα πολλά, έτσι δεν είναι μόνο το θέμα της κατάκρισης ή ότι έχουμε τιμωρία ή κάρμα, πολλές φορές γίνονται και παραδείγματα, διαλέγουν ένα σώμα DNA που αυτό το DNA, έτσι τα λέγαμε, συνεχίζει έχοντας μέσα του μία δυσαρμονία, όπως είπαμε. Και αυτή τη δυσαρμονία καλείται σε αυτή τη ζωή πάλι ή για τους συγγενείς που είναι κοντά ή για οτιδήποτε άλλο να εμφανιστεί, για να μπορεί να γίνει, αν θέλουν οι άνθρωποι, μια θεραπεία, έτσι, σε όσους έχουν ανακατευτεί με αυτό το σενάριο. Να ρωτήσω λίγο, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, αυτό είναι τυχαίο? Βεβαίως όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί για να έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλά κρούσματα, πάνω από το DNA μας έχει φτάσει στην κατάσταση ότι το έχουμε λίγο εκφυλίσει, το έχουμε τσακίσει. Γιατί το έχουμε τσακίσει μέσα μας στον ψυχισμό μας. Άρα λοιπόν ο ψυχισμός μας τι κάνει? Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί θεραπευτικά, θα λέγαμε, ως προς το DNA, ώστε να το αναβαθμίσει, και όλη αυτή η αναβάθμιση, έτσι, μάλλον δείχνει ότι θα γίνει μέσα από μερικά, θα λέγαμε, είδους DNA στον άνθρωπο. Όλα τα άλλα τα DNA ανθρώπων που δεν είναι ικανά ή δεν έχουν οι προσωπικότητες μέσα τους ή οι ψυχές που είναι μέσα τα πνεύματα, όπως το καταλαβαίνετε, οι κυβερνήτες των σωμάτων, να μπορούν να θεραπεύσουν, να είναι δυνατές προσωπικότητες και να μέσα τους να θεραπεύσουν τις ενέργειες, είναι φυσικό λοιπόν ότι αν δεν θεραπεύεις κάτι, το αφήνεις και συνεχίζει έτσι. Και η επανάληψη πάει στη διάλυση. Λέω ότι γίνεται κάποιος που πάσχει από τέτοια ασθένεια και άλλα αυτοάνωσα, οτιδήποτε, με τον αλλάξει τρόπο ζωής του, τη σκέψη του και όλα αυτά, να καταφέρει να τα ξεπεράσει. Ξέρω περιστατικά που το έχουν καταφέρει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο για εμάς, ας πούμε, που τώρα ξεκινάμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να πράττουμε διαφορετικά. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει, ότι ένας άνθρωπος για να μάθει να εκδηλώνει, θα λέγαμε, συνειδητά, πρέπει να βάζει όλο το δυναμικό του, όλη τη συνείδησή του. Αν η συνείδησή του είναι διασπασμένη, είναι φυσικό να είναι σαν να πηγαίνει από 5 διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν λοιπόν εμείς έχουμε καταφέρει μια σύνθεση, μια αρμονία μέσα μας, είτε με την προσευχή, είτε με το διαλογισμό, είτε με το κέντρο μας να έρθουμε, ο καθένας με την δασκαλία ξέρει και φέρει όλα τα μέρη του εαυτού του, αφού τα έχει γνωρίσει πρώτα, έτσι. Θα καταφέρει λοιπόν να εκδηλώνει συνειδητά. Θα μπει και η φαντασία, θα μπει και το συναίσθημα, θα μπει και η πίστη, θα φύγουν τα κολλήματα, θα έρθουν οι ανάλογες πεπιθήσεις, και όταν μια φορά γίνει αυτή η αρμονία, αυτόματα θα γίνει και μια εκδήλωση. Στο ποσοστό που κάθε ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, πιστέψει, με την έννοια ολικά, είναι ικανός λοιπόν να φέρει και τα ανάλογα αποτελέσματα, όταν είναι, προσέξτε αυτό που θα σας πω γιατί είναι μεγάλο και σημαντικό πράγμα, μόνο όταν είναι μέσα στο ψυχικό μάθημα που είναι να παίξει σε αυτή τη ζωή. Καταλάβατε? Πρέπει κάθε τι να κυμαίνεται μέσα σε ένα ψυχικό, θα λέγαμε, πράγμα, μέσα στο συγχρονισμό που καλείσαι να παίξει. Επομένως, μέσα σε αυτόν τον περιορισμό που είναι να μάθεις για την ψυχή σου αυτά τα μαθήματα που λέμε τώρα που περνάς ένα άνθρωπος, έτσι, θα πρέπει να ανήκει σαν βοήθεια, σαν μια
πραγματικά κατάσταση υλοποίησης, αλλά πρέπει να ανήκει μέσα στα προσυμφωνημένα, θα λέγαμε, θέματα. Αλλιώς φανταστείτε ότι δεν θα υπήρχε λόγος να τα κάνουμε αν συμπεριφερόμασταν σαν θεοί. Δεν θα υπήρχε κάτι να κάνουμε, ο καθένας θα κάνει ό,τι ήθελε και θα τελείωνε το θέμα. Έτσι. Αν λοιπόν να χειραγωγήσουμε το φως και να φτάσουμε σε μια κατάσταση να γίνουμε, θα λέγαμε, γνώσεις του εαυτού μας, καταλαβαίνω ότι αυτό έχει διασπαστεί σε ορισμένα σχολεία. Γιατί κάθε σχολείο σου δίνει τις ανάλογες δυνατότητες και περιορισμούς. Έτσι. Καμιά φορά γίνονται αυτά που λέμε θαύματα, που δεν είναι θαύματα, αλλά είναι μια ενεργοποίηση, έτσι, όλων των μερών του εαυτού μας. Έχω τελευταία πάρει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Θωρακή στην υγεία σας», του Δημήτρη Βεριτσάνσκι. Μιλάει για ένα σύστημα PEPA και λέει σχεδόν για το πώς να... σχεδόν για όλα αυτά μιλάει, για τους τρόπους στους οποίους μπορεί κάποιος να ασχοληθεί πρακτικά με το να δει το εθερικό του σώμα, να νιώσει την ενέργεια, τη γήινη, την ουράνια από πάνω, και γενικά πώς να ισορροπήσει τα κέντρα, και μιλάει για ενεργοπροφοριακά ή ενεργοπληροφοριακές συχνότητες, για ενεργοπροφοριακά κέντρα, και γενικά είναι ένα βιβλίο, έξι βιβλία είναι αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Διάβασα ό,τι να διαβάσω και μετά ξεκίνησα με άλλη γνώση, εσωτερική. Ναι. Απλώς θα σου πω, κάθε τι στο ολογραφικό το σύμπαν, που καταλαβαίνεις τώρα, αφού και η επιστήμη σου είπε ότι εμείς κατά την δική μας θέληση κινούνται ακόμα και αυτά τα πράγματα, και ότι εμείς τα βλέπουμε έτσι, γιατί εμείς ένα ποσοστό της συνείδησής μας φτιάχνει την πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις, το υποσυνείδητό μας φτιάχνει την πραγματικότητα που ζούμε μέσα και συνδημιουργούμε. Αυτούς τους κανόνους που λες, νόμους της φύσης. Αυτή η φυσικότητα τη φτιάχνει το δικό μας υποσυνείδητο. Κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί και μπαίνει στο υποσυνείδητο, δεν φτιάχνει μόνο τη φυσικότητα απ' έξω, αυτή μπορεί να φτιάξει πολύ πιο εύκολα τον άμεσο φορέα που είναι ο οργανισμός του. Κάθε φορά λοιπόν εσένα που δουλεύεις με ένα εργαλείο, ό,τι εργαλείο και να είναι αυτό, από τη στιγμή που εσύ είτε είναι μάγια, είτε είναι ό,τι σου πούνε, είτε είναι κρύσταλλος, είτε είναι το άλλο το κρεμές, είτε είναι μια πεποίθηση δική σου. Καταλαβαίνεις ότι οι πεποίθησεις μας χτίζουν τον κόσμο μας. Επομένως, αν πραγματικά, σου ξαναείπα, ολικά το πιστέψεις, ό,τι και να είναι, παραμύθι να είναι, στην πραγματικότητα θα φέρεις ανάλογα αποτελέσματα. Με αυτά που πιστεύεις. Βεβαίως. Με αυτά που πιστεύεις. Γι' αυτό παίζουν δύο πράγματα ρόλο. Ένα, να είσαι αρμονικός και να καταλαβαίνεις την πραγματικότητα και τον εαυτό σου. Όπως σας είπα πριν, όλοι ζούμε έτσι, μέσα από ένα πρίσμα, από το δικό μας σύμπαν βλέπουμε το άλλο σύμπαν. Μόνο από το δικό μας σύμπαν. Στην πραγματικότητα το μόνο που βλέπουμε είναι ο εαυτός μας. Απλώς βλέπουμε τα ίδια πράγματα, λέμε, έτσι, πολλές φορές, και μοιάζουμε. Έχω πει πολλές φορές την αλληγορία ότι ενώ βρισκόμαστε όλοι σπίτι μας, όπως τώρα, ακούμε όλη την ίδια συζήτηση. Ενώ ο καθένας είναι σπίτι του. Ο καθένας είναι στη δική του πραγματικότητα και πολλές φορές ο ομοιοκραδασμός μας κάνει να μοιραζόμαστε πραγματικότητες. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται και με το σύμπαν. Μόλις ξεκινήσεις μέσα σου να έχεις μια αρμονία με το έξω σου και αρχίζεις και τα πειράζεις αυτά τα δύο, θα φτάσεις μετά να έχεις και τη δύναμη να μπορείς να αλλάξεις όχι μόνο το μέσα σου, αλλά και το έξω σου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινά να μαθαίνει τον εαυτό του, μπορεί να αλλάξει και το περιβάλλον του. Τώρα αυτά φαίνονται λίγο περίεργα, αλλά αν καταλάβετε... Αλλά όταν λες συγκεκριμένα αρμονία... Ναι. Είναι, θα σου το πω απλά, έχουν όλες οι διδασκαλίες εκεί σε πάνε, στο να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γιατί εσύ τα λέγαμε, κοίταξε να δεις, γνωρίζεις το σώμα σου, έχουμε μια συνείδηση στο σώμα, και αυτό το σώμα, λέμε, είναι ο φορέας της συνείδησής μας, έτσι. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, εσύ μπορεί να δεις και λίγο πιο έξω από το σώμα. Είναι αυτό που λες η αύρα, αλλά ο κόσμος δεν είναι συνειδητός στην αύρα. Γιατί τα νεύρα φτάνουν μόνο στο σώμα. Τα εθερικά νεύρα που βγαίνουν από το σώμα δημιουργούν την αύρα. Αλλά είναι εθερικά. Όταν εσύ καταλαβαίνεις λοιπόν ακόμα, δεν μπορείς να καταλάβεις την κυκλοφορία στο σώμα σου του αίματος για να πεις ότι ξέρεις κάτι, okay, έχω μια συνείδηση για όλο μου το σώμα, έτσι. Τότε σιγά σιγά θα μπορείς να βγαίνεις και απ' έξω.
και μετά μόλις γίνει συνειδητός στο θόλο δημιουργία σου, γιατί είναι μέσα στην άβρα σου όλος ο κόσμος, δεν είναι πουθενά αλλού, περασμένες, επόμενες, παλές ζωές, οτιδήποτε, γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει αυτό το μοίρασμα, γι' αυτό κάποιοι διαστητικοί μπορούν να καταλάβουν πράγματα για σένα. Έτσι, μέσα στην άβρα μας, έτσι, σε όλη την επέκταση της άβρας μας, υπάρχουν όλες οι καταστάσεις, οι οποίες θα λέγαμε έχουν περάσει μελλοντικές, παντολογικές, γιατί είναι σε άλλο χώρο χρόνο, θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να τα πάμε τώρα εκεί πέρα. Απλώς θα σου πω ότι όσο πολύ συνειδητός γίνεσαι σε όλη την υπόστασή σου, θα έχεις παραπάνω δύναμη δημιουργίας και για τον εαυτό σου και για το εξωτερικό σου περιβάλλον. Και εκεί στηρίζονται όλες οι μαγείες, έτσι, και όλα τα αποκρυφιστικά. Όταν λες ολικό, δεν εννοείς και την άβρα σου και γενικότερα. Κοίταξε, ο ολικός εαυτός στην πραγματικότητα είναι όλη η μονάδα σου. Μετά πάμε εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είσαι μια ακτίνα εκπόρευση. Αυτό σας είπα στην αρχή, στην πραγματικότητα, ότι είμαστε ακτινοβολία. Τώρα παίζουμε ένα κομμάτι ακτινοβολίας μας. Έτσι. Πάντοτε λοιπόν ο κόσμος, όταν αναλόγως όσο μεγαλώνει η συνείδηση, έτσι, αρχίζει και διευρύνεται και μπορεί και βλέπει περισσότερο από τον εαυτό της. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το κομμάτι. Ο καθένας, ακόμα και όταν λέμε σώμα, καταλαβαίνει ότι είναι και η σκέψη του, είναι και το συναίσθημά του. Αναλόγως αυτά μπορεί να αντανακλούν πάνω στο σώμα, στα υγρά, στον αέρα, στον εθέρα, στο γήινο, έτσι, γιατί είναι τέσσερα στοιχεία που φτιάχνουν το σώμα, που μόνος αντανακλούνται εκεί πέρα, αλλά είναι και έξω από εκεί πέρα, είναι στο περιβάλλον ορισμένα πράγματα. Όταν αρχίζεις και κάνεις αυτούς τους σχετισμούς, θα δεις ότι τα πάντα είναι αλληλοενωμένα. Και τώρα αρχίζουν και οι επιστήμονες να καταλαβαίνουν την αλληλοσυσχέτιση όλων των ατόμων και τμήματων και μορφών μέσα στο σύμπαν. Αυτό στις απόκριτες γνώσεις, εντάξει, ήταν πολύ πιο διαδεδομένο, θα λέγαμε, έτσι. Και αυτοί που είχαν προχωρήσει, έτσι καταλαβαίνουν την συσχέτισή τους με όλα τα πράγματα. Οπότε, σιγά σιγά όταν ανεβαίνει η συνείδησή σου, θα δεις ότι έχεις παραπάνω δυνατότητα, θα γνωρίζεις παραπάνω τον εαυτό σου και ο εαυτό σου είναι τεράστιος. Ουσιαστικά είναι αυτό που λένε, ότι να ζεις το τώρα, δηλαδή να ζεις συνειδητά, να κάνεις κάτι συνειδητά και ακόμα μια φορά να βγαίνεις, να κοιτάς γύρω σου και να συνειδητοποιείς όλο αυτό το ωραίο και να βρίσκεσαι εκεί. Ναι, αυτό... γιατί όταν δεν βρίσκεσαι εκεί είναι επειδή το εκεί δεν σε τραβάει. Και επειδή δεν σε τραβάει το εκεί είναι γιατί δεν κάνεις αυτό που σε ενθουσιάζει. Άρα όταν κάνεις αυτό που σε ενθουσιάζει, το εκεί θα γίνει εδώ. Θα αρχίσεις να συγκεντρώνεσαι, θα εστιάζεις κι άλλο συγκέντρωση, θα εστιάζεις κι άλλο συνείδηση, θα παίρνεις παραπάνω πληροφορίες, έτσι, και δεν θα ζεις μια ονειρική κατάσταση, έτσι, και θα παίρνεις λοιπόν πληροφορίες παραπάνω από έναν άνθρωπο. Άρα η εξέλιξή σου θα είναι πολύ πιο γρήγορη από έναν άνθρωπο που δεν παίρνει τις ίδιες πληροφορίες. Κατάλαβες γιατί το λέμε. Επομένως, ακολουθήστε, λέμε, τον ενθουσιασμό σας, γιατί σας επικεντρώνει στο εδώ και τώρα της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή δεν είχε μάθει να ακολουθεί τον ενθουσιασμό του, τι τον επικέντρωνε, πώς φορές το έχουμε πει, πότε έδινε την προσοχή του, όταν πόναγε. Έτσι δεν είναι? Όταν κάτι λοιπόν σας πονάει, αφού δεν σας τραβάει την προσοχή και δεν είσαστε στην ευχαρίστηση, τι σας τραβάει να παίξετε το μάθημα καλύτερα, σαν ένταση, ο πόνος. Επομένως, ο άνθρωπος που δεν είχε μάθει να μετατρέπει και να ευχαριστιέται, τι τον τράβαγε, ο πόνος. Και είχε μάθει με τον πόνο λοιπόν να μαθαίνει. Τώρα έχουμε σε μια κατάσταση που περάσαμε πάρα πολύ πόνο, περάσαμε τόσα χρόνια και πάρα πολύ πόνο, οπότε σας λέμε ότι υπάρχει άλλη μία μέθοδος, αφού φάγαμε τον πόνο, να μπορείτε να περνάτε τα μαθήματα ευχάριστα. Μ' ακούει και τώρα κανένας? Ακούγεσαι, μια χαρά. Ναι. Ωραία, ήθελα να πω το τελευταίο, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι επειδή λοιπόν μας επικέντρωνε ο πόνος, δίναμε το ενδιαφέρον μας όταν πονάγαμε, είχαμε μάθει λοιπόν, επειδή δεν μετατρέπαμε τις ενέργειες, δεν ξέραμε, έτσι, τι κάναμε λοιπόν, μέσω του πόνου μαθαίναμε. Ο πόνος έγινε ένα εργαλείο να μαθαίνουμε. Καταλάβετε λοιπόν για ποιο λόγο λοιπόν ο άνθρωπος μέσα του έχει μείνει τόσο πολύ πεποίθηση ότι πρέπει να πονέσω για να μάθω. Και πραγματικά ίσχυε. Τώρα μπορώ να μετατρέπω, να περνάω κάτι σαν πρόκληση,
Δεν χρειάζεται να πονάω, να αποδέχομαι και να προχωράω την εμπειρία μου και την αναβάθμισή μου, έτσι, χωρίς να χρειάζεται να κοντράρω τόσο πολύ, γιατί ο πόνος, είπαμε, είναι κόντρα. Η κόντρα έρχεται από την τριβή. Η τριβή έρχεται από τα δύο τα αντίθετα, από δύο διαφορετικές συχνότητες δηλαδή. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς βρισκόμαστε στο φυσικό μας σώμα, στο φυσικό πεδίο, επειδή το φυσικό πεδίο είναι, θα λέγαμε, το χημικό πεδίο, οι χημικές αντιδράσεις φέρνουν αυτά τα ξεσπάσματα ενέργειας που σε εμάς φαίνονται σαν πόνος, γιατί είναι αυξομοιώσεις, έτσι, ενέργειας μέσα μας, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι όταν εμείς γινόμαστε, θα λέγαμε, ψυχή, φως, πνεύμα, όπως το καταλαβαίνετε, και φεύγουμε σαν φωτεινές οντότητες μετά, ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει χημικό στοιχείο για να φέρει πόνο. Υπάρχει το συναίσθημα χωρίς να εκδηλώνεται σαν πόνος ή σαν ειδονή. Γι' αυτό νιώθουν μια εφορία όσοι πάνε προς το φως. Καταλάβατε, φεύγουμε το αστρικό μετά και πάνε προς το φως και λέει: «Ω, πάω προς το πνεύμα, αυτοί που πεθαίνουν και τα υπόλοιπα». Νιώθουν εφορία γιατί δεν έχουν αυτό του συναισθήματος, Γιατί δεν εκδηλώνεται το χημικό κομμάτι, στο φυσικό. Στο φυσικό λοιπόν, όποιος έχει, όπως είπα, τα στοιχεία συγκρούονται, έχουν ανατινάξει, όπως ξέρετε, αυτά τα πράγματα που κάνουν, και αυτές οι ξαφνικές μεταβολές φαίνεται σε εμάς σαν πόνο στο φυσικό, αυτή η δυσαρμονία. Ενώ όταν είμαστε σαν πνεύμα, θα λέγαμε, όταν πεθαίνουμε και μετά, που πάμε να μείνουμε προς το φως, πας και είσαι το φωτεινό σώμα, όπως τα λέγαμε, το φωτεινό σώμα. Το φωτεινό σώμα δεν υπήρχε χημικά πράγματα μέσα, οπότε δεν υπάρχει αίσθηση του πόνου όπως το φυσικό. Όμως καταλάβετε ότι δεν υπάρχει και η ένταση η ίδια. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ να παίξουμε την ένταση. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν λέμε ότι είναι καλύτερα να είμαστε στο πνεύμα, γιατί και εκείνο της λείπει αυτή η εμπειρία, παίρνουμε εμείς. Καταλάβατε, και τη συνέχεια ερχόμαστε και κατεβαίνουμε. Δηλαδή το πνεύμα, με λίγα λόγια, καταλάβατε ότι διεισδύει μέσα στο σώμα για να πάρει πληροφορίες. Διεισδύει μέσα στο φυσικό για να παίξει αυτό που παίζουμε εμείς, για να μπορεί να πάρει την εμπειρία. Να ρωτήσω. Μιλάει κανένας τώρα? Ακούγομαι καθόλου? Το τελευταίο που είπα λοιπόν ήταν ότι οι επεκτάσεις του εαυτού μας, ειδικά τώρα σε αυτή την χρονοκατάσταση που ζούμε, έτσι, είναι πολύ ακόμα μεγαλύτερες. Απλώς ο μέσος άνθρωπος με τον τελευταίο και τον ανώτερο είναι, θα λέγαμε, όπως κοιτάει ένας άνθρωπος το σκύλο. Τόσο πολύ μεγάλη διαφορά είναι. Μπορεί να μοιάζουμε όλοι, αλλά η συνείδηση έχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Ο ένας εισαγωγικά μπορεί να κάνει θαύματα σχετικά με τον άλλον που δεν ξέρει καθόλου τον εαυτό του. Γι' αυτό και επειδή δεν υπάρχει ανάλογη, θα λέγαμε, ηθική, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ιεραρχία, ο διαχωρισμός και η εκμετάλλευση, που είναι κάτι φυσικό, στο ξαναλέω, κάτι φυσικό, η εκμετάλλευση της μικρότερης συνείδησης από τη μεγάλη συνείδηση. Το μόνο που αλλάζει είναι αν το εκμεταλλεύεται προς όφελος του εαυτού ή προς όφελος όλων. Ένα παράδειγμα είναι και οι επιστήμονες. Κοιτάξτε, οι επιστήμονες κάνουν πειράματα με τα ζώα. Δεν τρέχει τίποτα. Σου λέει για το καλό σου το κάνω. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι θετικοί, ας πούμε, που δεν θέλουν να πειραματίζονται με τα ζώα και ακολουθούν μια πιο θετική επιστήμη, θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς γίνονται και οι διάφορες συνειδήσεις που υπάρχουν στον κόσμο, θα λέγαμε, και στο σύμπαν. Οι μεγάλες συνειδήσεις είναι αυτές που αρχίζουν και χειραγωγούν τις μικρότερες, γιατί, θα λέγαμε, έχουν παραπάνω δυνατότητες δημιουργίας. Οπότε υπάρχουν θετικές και αρνητικές. Έτσι.